Ημέρα Ελλάδος, λέει, γιόρτασα χθες στη Wall Street. Ήταν εκεί και ο Μιλτιάδης και έκανε και ήταν πολύ... Άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα καθιερώσει ημέρα Wall Street. Όμως, μπλέξαμε τους κομμουνιστάς. Και όλα αυτά γιατί με την τελευταία άδεια δεν επέστρεψε ο ξηρός στις φυλακές. Είναι κυλήθη. Όχι από ανθρωπιά. Από πολιτική σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να σου πεθάνει ο Ρωμανός μες στις φυλακές. Hello! Δηλαδή μόνη ελπίδα να δοθεί άδεια ή να το πει η Τρόικα. Στείλ email. Και γενικά αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι τιμωρείτε τη νεότητα. Τώρα για τις αντιδράσεις και τον αγώνα και την επανάσταση, τι είναι και πόσοι. Δηλαδή είναι απλό. Στα πόσα καμένα λεωφορεία φεύγουμε από το μνημόνιο, Είχαμε και μια σοβαρή πρόταση χθες από τα κανάλια να βρεθεί λύση με την Τρόικα, τον Πρετεντέρ συγκεκριμένα. Ξιδάκι είπε. Να πιω ξιδάκι, τροϊκανή. Ξίδι. Σοβαρή πρόταση. Ο Άδωνης απέδωσε τις δυσμενείς εξελίξεις πάλι στον Τσίπρα, ότι φταίει ο Τσίπρας, ό,τι και να γίνεται του. Εγώ το δέχομαι. Αν ποτέ έχουμε δυσμενείς εξελίξεις, θα πει ποτέ ο Άδωνης ότι ευθύνεται το Τσίπρας για την αντιπολίτευση. Γενικά δηλαδή, καμία κυβέρνηση δεν τρέξει την αντιπολίτευση όταν είναι ευημερής εξελίξη, αυτό εννοώ. Και γενικά δηλαδή, σε αντίθεση με Σαμαροβενιζέλο που στέκουν στη μέση, ο Τσίπρας σου δείχνει τον δρόμο. Σου λέει να διαλέξεις. Μπρος ή πίσω. Γκρεμό ή ρέμα. Έχεις επιλογές. Τελικά η ονομασία ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα. Ο Μπαλτάκος έκανε κόμμα ανάμεσα λέει στη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Βρήκε κενό ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Μοριακός βιολόγος, θεωρητικός φυσικός, ραδιοχημικός, νανοτεχνολογία. Πού στο διάλογο το βρήκε αυτό το κενό, δεν. Μέσα σε όλα και ένας κριτικός αντιδήμαρχος του Ηρακλείου, κάτι του χτυπήσαν εκεί τραμπού και κοντεύσαν να του σκοτώσουν. Δέχτηκε δολοφονικό χτύπημα και το ζόρι του ήταν μην είναι κριτικός αυτός που του χτύπησε. Κάνα τραμπούκο από το Όσλο θα ήταν, ξέρω εγώ. Επίσης μέσα στη χλαπαταγή πετάει και ο Κραουνάκης κάτι παπαριές. Ποστάρω εγώ, του ιτάρω, βάζω παντού, λέω και τι είναι ο Κραουνάκης να παραξηγηθούμε. Ιστορικός. Κουβέντες. Και μετά τις αντιδράσεις, του ιτάρει και ο Κραουνάκης, δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε γλωσσολόγος, μόνο καλλιτέχνης. Φαίνεται με διαβάζει. Το Μπουγατσάν του είδατε, έτσι. Είναι κρουασάν με κρέμα μπουγα... Είναι συνδυάζει μπουγάτσα με μπουγατσάν. Μπουγατσάν. Πάρτε ιδέες για ανάπτυξη. Μετά από αυτό, κοκορετσισκέικ, σπανακοριζόγαλο, γαρδουμπαμπάδες με ρούμι, σοκολαχανοντολμάδες. Για την ανάπτυξη, ρε γαμόντο. Το μεταξύ είναι να βγούμε και να φάμε, για δείπνο μου λέει ο άλλος πεινάς. Θα φας. Σαν σοσιαλιστής ειδικάλας, του λέω. Μεθυσμένος εμφανίστηκε και πήγε να μιλήσετε τύφλα. Ο Ντεπαρντιέ περίεργο, αυτή η συνέντευξη το έλεγε. Στα 14 μπουκάλια κρασί που πίνει την ημέρα, μετά σταματάει. Για να μην μεθύσει. Λοιπόν, αρνάκι τα Χριστούγεννα, γαλοπούλα το Πάσχα. Είναι η μόνη περίπτωση να μπερδέψουν τους κερδοσκόπους. Για μας το ίδιο. Θα μας έρθουν και φτηνότερα. Θα ζαλιστούν τα κυκλώματα. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο στο Team Panalei κλείνω 20 χρόνια με την παράσταση 50 αποχρώσεις του Greek. Συμμετέχει και η Λίλα Σταμπούλογλου True Story μέχρι να γεννήσει.